Η μέρα πανελλαδικής δράσης 28 Απριλίου για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και με την πανδημία του κορονοϊού να εξελίσσεται, η συμμετοχή των εργαζομένων σε κινητοποίηση συμβολικού χαρακτήρα θεωρείται απολύτως αναμενόμενη. Το ΔΣ του Συλλόγου ΟΤΑ στο νομό Ιωαννίνων πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης μια συμβολική κινητοποίηση μπροστά από το Δημαρχείο της Πόλης, με τον Γιάννη Σίμο, Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, να αναφέρεται τόσο στην εθνική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης σε επίπεδο κυβέρνησης, όσο και εξειδικευμένα στην αντιμετώπιση της κατάστασης στο Δήμο Ιωαννιτών. Στα Γιάννενα, δυστυχώς, εμείς οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε να μην έχουμε μέσα ατομικής προστασίας. Μόλις πριν μια εβδομάδα κλήθηκαν ταυτόχρονα πάνω από 30 εργαζόμενους στη δομή προσφύγων για ενημέρωση, δημιουργώντας κίνδυνο να μεταφέρουν τον ιό στους πρόσφυγες αλλά και να κουλήσουν μεταξύ τους. Θα μπορούσαν να καλούνται σταδιακά. Όμως οι αναφορές και οι καταγγελίες του σωματείου πέφτουν στο καλάθι των αχρήστων. Η πανδημία δεν μπορεί να αποτελέσει τη δικαιολογία για να καταπατηθούν τα εργασιακά μας δικαιώματα για να ενταχθεί η εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς. Με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου καταστρατηγείται το ωράριο, καταργείται η κυριακή εργία, καταστρατηγείται η πεθύμερη εργασία, νομιμοποιείται η απασχόληση σε αλότερα καθήκοντα και απλουστεύεται περισσότερο η διαδικασία ανάθεση υπηρεσιών σε εργολάβους σε βάρος πάντα του λαού που κάθε φορά καλείται να πληρώσει. Η ανάθεση σε ιδιότητα του πλησίματος των κάδων και της αλλαγής των λαμπτήρων του οδοφωτισμού είναι οξόφθαλμα παραδείγματα, καθώς είναι υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσε να παρέχει ο Δήμος Ιωαννιτών, αλλά η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να τις δώσει σε ιδιώτες χωρίς και να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνει ο λαός. Σαν να μην έφτανε αυτό, η ίδια η διοίκηση του Δήμου κατασυκοφαντεί τις υπηρεσίες λέγοντας, παραδείγματος χάρη, ότι οι κάδοι είχαν χρόνια να πληθούν, ότι το μηχάνημα είναι χαλασμένο και άλλα, για να κρύψουν ότι ο Δήμος έδωσε 20.000 από τα χρήματα που παίρνει από τα λαϊκά στρώματα σε εργολάβο για το πλήσιμο για 2 μήνες, την ώρα που με τα ίδια χρήματα και το καδοπλυντήριο του Δήμου, που μια χαρά δουλεύει, θα πλήρουν 2 μόνιμους εργάτες για 1 χρόνο. Παρά τις αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό λόγο κορονοϊού, η διοίκηση δεν προχωρά σε προσλήψεις. Είναι γνωστό ότι αρκεί ένα κρούσμα στους εργάτες για να σταματήσει η αποκουμιδή ή ο οδοκαθαρισμός. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν αφήνει τη δημόσια υγεία στην πόλη να κρέμεται από μια κλωστή για να επιταχύνει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης που ξεκίνησαν ανεπιτυχώς το Σεπτέμβριο. Ο Ιωάννης Τσαρακλής, ταμείας του ΔΣ του Συλλόγου, τόνισε πως η ημέρα δράσης αφιερώνεται στη μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό ότι στην προάσπιση της δημόσιας υγείας δεν χρειάζονται μόνο επαγγελματίες υγείας, αλλά και όσοι μοχθούν καθημερινά στις αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Μεριμνώντας για την υγιεινή και καθαριότητα των πόλεων και την απρόσκοπη λειτουργία των κοινωνικών και προνοιακών δομών, αλλά και άλλων κρίσιμων για την εξυπηρέτηση των πολιτών υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες είναι και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε σε μια συμβολική κινητοποίηση. Είναι 28 Απριλίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων και θα ήθελα να αποβάλουμε ένα φόρο τιμής στις οικογένειες που έχασαν τους εργαζόμενους στο βωμό της εργασίας.